Γεια σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Το ταξίδι ελπίδας για την τετράχρονη Μαρίνα ξεκίνησε και το Αγγελούδι επιβιβάστηκε τα ξημερώματα στο αεροπλάνο για να φτάσει στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου στον εγκέφαλο. Η οικογένεια στέλνει το δικό της μήνυμα για το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης προκειμένου να σωθεί η μικρή Μαρίνα. Από την 1η Φεβρουαρίου αλλάζουν τα δεδομένα για χιλιάδες εργαζόμενους. Ο υποκατώτατος μισθός για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών καταργείται και οι αποδοχές τους θα είναι κάθε μήνα 650 ευρώ. Ποια θα είναι η αύξηση και για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών? Συγκλονίζει το βίντεο για την ενδοοικογενειακή βία, ένα φαινόμενο με ανησυχητικές διαστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μπείτε στο neakrite.gr και δείτε το βίντεο, μια πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του ομίλου της Κρήτη TV. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.